θεατρικής παράστασης «Βουτιά στη Μυθούπολη». Πάρτε μας για να μνευστήρα και ελάτε μαζί μας, γιατί θα βουτήξουμε στα βάθη της Μεσογείου με τραγούδια και χορό! Τα σκουπιά, ποτέ δεν τσακώνετε, ποτέ πόσο μάλλον να ξεκινήσει τσακωμό. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στη Μυθούπολη. Είναι λίγο βέβαια βαθιά εδώ που είμαστε, είναι πολύ βυθός. Αλλά νομίζω μπορούμε να κρατήσουμε την ανάσα μας για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, Πάμε. Ποια είναι η υπόθεση του έργου? Η υπόθεση, λοιπόν, είμαστε όλοι ψάρια, καλά ψάρια. Ο μπαμπάς του Μπακαλιαρά κάποτε, πολλά χρόνια πριν, είχε καταλάβει τη Βυθούπολη. Ο μικρός Μπακαλιάρος, που ήταν καλός στην αρχή, μεγάλωσε στη σκιά του μπαμπά του και όλοι τον τιμωρούσαν για κάτι που δεν είχε κάνει, επειδή ο μπαμπάς του ήταν κακός. Οπότε τα παίρνει στο κρανίο κι αυτός και λέει: θα κάνω κι εγώ, αφού με θέλετε κακό, κακός θα είμαι και θα έρθω στην Μπακαλιαρούπολη, στη Βυθούπολη και θα την καταλάβω. Και στο τέλος ο Μπακαλιαράκος, επειδή όλα τα ψάρια δεν υποκύπτουν στην κακία του, αλλά τον αγκαλιάζουν, γίνεται καλός. Ήταν πρόβα. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Τι κοινό έχετε με το ρόλο σας? Νομίζω ότι έχω κοινά με το ρόλο μου, γιατί νομίζω ότι δεν είμαι κακό παιδί. Πώς με κόβετε εσείς δηλαδή? Καλό ή κακό? Καλό. Γιατί το σκέφτεσαι? Καλό. Δηλαδή θα μπορούσε να πεις και κακός. Αν ζούσατε στο Βυθό, ποιο ψάρι θα ήσασταν? Νομίζω, επειδή με λένε και Μέμο, ο Νέμο. Ψάρι κλόν. Ο κλόνφις, που έχει πάρα πολλά χρώματα, έτσι είναι λαμπερό. Νομίζω ο Νέμο θα ήθελα να ήμουν, ναι. Ξέρετε σε ποιες ηλικίες αναφέρεται την παράσταση? Ναι, λοιπόν, εμείς απευθυνόμαστε σε παιδιά όλων των ηλικιών, από 3 χρονών μέχρι 103. Γίνεται αυτό? Γίνεται, πώς δεν γίνεται? Μπορείτε να μας τραγουδήσετε το αγαπημένο τραγούδι, στίχο του αγαπημένου τραγουδιού στην παράσταση? Εντάξει, θα τραγουδήσω το τραγούδι της Ρίτσας. Είναι οι στροφές, στα βήθα μας ευθείες γραμμές και οδηγούν όπου θες. Πίστεψε το και πάμε μια βούλτα. Wow. Ποιο ψάρι είστε? Εγώ είμαι η Ρίτσα Επεσκαντρίτσα, η ντίβα του Βυθού, γι' αυτό και είμαι τόσο λαμπερή και υπέρλαμπρη. Τι ψάρι είστε? Εγώ είμαι ένα εξωτικό ψάρι, από το μακρινό κόλπο της Βενγκάλης. Γαλλία. Γαλλία λες? Θα μπορούσε. Ίσως και λίγο πιο μακριά. Κίνα. Αγγλία. Πιο μακριά ακόμα. Άρα δεν ξέρω τα μάρκα. Δεν ξέρω τι μάρκα είμαι. Τι ψάρι είστε? Εγώ είμαι ο Βαγγέλης ο Ροφός. Τι θα λέγατε στα παιδιά που μας βλέπουν, γιατί πρέπει να έρθουν στην παράσταση? Γιατί είναι μια πολύ όμορφη παράσταση με πάρα πολύ ωραίο κείμενο, με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, πολύ εντυπωσιακά σκηνικά, έχει πάρα πολύ όμορφα μηνύματα. Μπορείτε να μαντέψετε τι ψάρι είμαι? Εγώ ναι. Για πες. Ροφό, τι λέω, σκουμπρί. Σωστά. Και μπορείτε να μαντέψετε πώς με λένε? Μπρί. Το έχεις. Εγώ ποια είμαι? Μπράβο. Αφού είναι η Μπρί. Ναι, εγώ είμαι η Σκου. Εγώ τι είμαι, παιδιά? Πιγκουίνος. Θα μαντέψατε. Είστε πολύ ασπρόμαυροι. Εγώ τι ψάρι είμαι που είμαι με όλο αυτό? Μπακαλιάρος. Πού το ξέρεις ότι είμαι μπακαλιάρος? Φαίνεται από τη στολή και επειδή στην παράσταση βοηθάτε τον κύριο κακό μπακαλιάρο. Εγώ είμαι η κακιά βοηθός του κακού Μπακαλιαράκου. Είμαι η μία από τους Ντάρι. Εγώ είμαι η μία Ντάρι και ο άλλος Ντάρι από εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που ήμουν μαζί σας σε αυτή τη φανταστική πόλη. Καλή τύχη λοιπόν στην παράσταση. Ευχαριστώ και εγώ πολύ και θέλω να έχετε και από μένα μια καλή τύχη, γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας κύριε Λεμέση. Γεια σας παιδάκια μου, τι κάνετε? Καλά. Πώς θα χαρακτηρίζετε την παράσταση με μία λέξη? Μαγική θα την έλεγα. Είναι η μαγική Βυθούπολη. Τα τραγούδια που είναι στην παράσταση θα βγουν και σε CD? Σωστά, θα κυκλοφορήσουν από τη Μήνο CMI και έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές. Είναι ένα CD που νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Τι κοινό έχει Βυθούπολη με την Ψαρόσουπα? Κοίταξε, θα έλεγα ότι όλα αυτά τα βιβλία της Ψαρόσουπας τα έχει γράψει καταρχήν ο ξάδερφός μου, ο Γιώργος Ολεμπέσης, που έχει κάνει και το εξαιρετικό κείμενο εδώ στη Βυθούπολη. Θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων με
καταπληκτικά νοήματα. Τα παιδιά είμαι σίγουρος ότι θα περάσουν τέλεια. Οπότε θα έλεγα ότι είναι, η Βυθούπολη είναι το παιδάκι από όλα τα βιβλία από τις ψαρόσουπες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.